Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε πώς να. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο αγαπητοί φίλοι θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να τραβήξουμε ένα στιγμιότυπο οθόνη στα Samsung Galaxy S23. Όπως βλέπετε, στα χέρια μου έχω ένα Samsung Galaxy S και εδώ στα δεξιά υπάρχουν τρία πλήκτρα. Όπως βλέπετε είναι τα πλήκτρα της έντασης και το Power On, Power Off. Ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο Power On Off και μείωση της έντασης και πατάμε το εικονίδιο για να επεξεργάζουμε το στιγμιότυπο της οθόνης. Και αφού έχουμε τελειώσει με τις σημειώσεις, πατάμε αυτό το εικονίδιο εδώ και θα το βρούμε στη gallery. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το στιγμιότυπο οθόνης που τραβήξαμε. Αυτό ήταν ένας τρόπος πως μπορούμε να τραβήξουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης στα Samsung Galaxy S23. Να τι γίνεται αν πάμε σε μια ιστοσελίδα, μπαίνουμε και έχει πολύ κατεβατό κάτω, όπως βλέπετε τώρα. Πώς μπορούμε να τραβήξουμε στιγμιότυπο της οθόνης. Πάμε πάλι Power On, Power Off το πλήκτρο και μείωση της έντασης. Και εδώ τώρα πατάμε αυτό το εικονίδιο εδώ. Ξαναπατάμε, δηλαδή πατάμε όσες φορές θέλουμε να τραβήξουμε στιγμιότυπο της οθόνης. Αφού έχουμε τελειώσει πατάμε έξω και το στιγμιότυπο της οθόνης έχει αποθηκευτεί στη συλλογή μας. Όπως βλέπετε, από εδώ τώρα μπορούμε να το μοιράζουμε με όποιον θέλουμε, πατώντας αυτό το εικονίδιο εδώ. Τώρα, ένας άλλος τρόπος για να μοιράζουμε τους άλλους το στιγμιότυπο της οθόνης στα Samsung Galaxy S23 είναι πατώντας πάλι Power Off, Power On και μείωση της έντασης και πατάμε αυτό το εικονίδιο εδώ για να το μοιράζουμε με τους άλλους μέσω WhatsApp, Viber ή ό,τι θέλουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το πιο γρήγορο και εύκολο τρόπος πως θα τραβήξουμε ένα στιγμιότυπο της οθόνης στα Samsung Galaxy S23. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας αν δεν το έχετε κάνει και να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας greekpavlanea.com. Γεια σας!